Το κάθε έργο για να έχει και μία σημασία και ίσως πιο εύστοχα μία αξία πρέπει να έχει και ένα βάθος. Και το βάθος δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλον από όλη αυτή την τραγικότητα την οποία ζει το νησί μας εδώ και 50 χρόνια. Το ορατόριο, το οποίο σημαίνει κατά λέξη τόπος προσευχής ή προσευχητάριον εν τέλει, αν και έχει τις πηγές του από τα αρχαία μυστήρια, θεωρώ ότι στην εν λόγω περίπτωση είναι εύστοχον με την έννοια ότι ο Γολγοθάς της Κύπρου αντιπαραβάλλεται με τα πάθη του Χριστού. Είναι 7 κινήσεις, όσες και οι μέρες της εβδομάδας των Παφών, και ξεκινάμε βεβαίως από την προδοσία, τη σταύρωση, την ταφή και καταλήγουμε σε αυτόν που προσμένουμε, Την αλλά Ανάσταση και ναι. σημαίνει την απελευθέρωση. Και όπως λέει όμως το ορατόριο, ότι πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς. Δεν είναι απλά προσμένουμε Ανάσταση, και αυτό ήταν σε μια συζήτηση που είχαμε τον Μακαριότατον και ο ίδιος είχε τη θέση συν Αθηνά και Χειρακίνη. Άρα για να επιτευχθεί οτιδήποτε προς τη δικαίωση που εν τέλει και ο ίδιος ο Χριστός είναι η ενσάρκωση της δικαίωσης, πρέπει και εμείς οι άνθρωποι να συμβάλλουμε με έντονον τρόπο. Και διάβαζε εδώ κάποια από τα μέρη του ορατορίου. Παραδείγματος χάρη, η μικρή πολιτεία, ποιος θα σαλπίσει τη σάλπικα του Ναι. χρέους. Είναι αυτό συγκεκριμένο απόσπασμα. Αναφέρεται σε ένα ποίημα του Νίκου Κρανιδιώτη, ο οποίος ήταν κερινιώτης και συνεργάτης τότε του Μακαρίου, ο πατέρας του αείμνης του Γιάννου Κρανιδιώτη. Και η μικρή πολιτεία βασικά δεν είναι τίποτε άλλο από τη μία η Κερίνια, που ήταν η πιο μικρή πόλη της Κύπρου, η προγραφική, πιο αγνή, θα λέγαμε, κάτι που έχουμε να απολέσει ίσως στις μέρες μας. Άρα είναι και μια υπενθύμηση στις ηθικές αξίες και στα ανθρώπινα ιδανικά, που δυστυχώς ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε προφανώς η μόνη χώρα τα οποία δεν μπορούμε να τα απολαμβάνουμε. Άρα Τώρα μου θυμίζετε και το σύνθημα που λέγαμε και δεν ξέρω γιατί σταματήσαμε να το λέμε, τα σύνορα μας είναι στην Κερίνια, δυστυχώς. μα παραμένουν στην Κερίνια. Αν τα λέμε ή δεν τα λέμε, είναι μία πλευρά. Από την άλλη, Είναι γεωγραφικά είναι στην δεδομένο. Κερίνια τα σύνορα Είναι μας. δεδομένο, ναι. Και το άλλο, το μήνυμα, να πολεμάς, λέει, πάντα για φως, για το καλό του ανθρώπου. Μάλιστα. Αυτό είναι ακριβώς πριν την Ανάσταση. Άρα, επομένως, για να επέλθει η Ανάσταση, όπως είχαμε αναφέρει προηγουμένως, πρέπει ο άνθρωπος να συμβάλλει. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο ποίημα λέει ότι ακόμα και μοναχός σου να είσαι, πρέπει να συνεχίζεις να πολεμάς για το καλό του ανθρώπου και να το κρατάς αυτόν το ιδιώμα σαν φλεγόμενη βάτων. Και πάλι η αντιπαραβολή μεταξύ των βιβλικών έτσι σημασιών και αυτών των αξιών που πρέπει σήμερα να κρατήσουμε ώστε να επέλθει έναν καλύτερο μέλλον. Και το τέλος είναι η Ανάσταση, οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι. Έτσι, είναι ένα χαρμόσυνο μήνυμα, είναι σαν έναν όραμα, Ελπίδα. είναι μία ελπίδα και εν τέλει και ο ίδιος ο Χριστός και η πίστη έχει αυτή τη μεταφυσική ιδιότητα, θα λέγαμε, της ελπίδας, της πίστης ότι θα έρθει το πολυπόθητο αποτέλεσμα.